Κυρία Αργυράκη, καλό σας μεσημέρι. Το ήθελε έτσι πάρα πολύ ο Μαυρίκιος να σας υποδεχτεί με αυτόν τον τρόπο. Ό,τι δεν περίμενα λίγο. Σας αγαπάει πολύ. Αγαπά και τον αγαπώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν έχει διαφορά ο ήχος από την εικόνα. Εγώ κάτι τέτοιο νιώθω. Βρε Μαυρίκη, ο έρωτας σε ομορφαίνει πάρα πολύ. Να, αυτά μου λες και με τρελαίνεις, κατάλαβες. Κυρία Αργυράκη, τι κάνετε? Είναι μεγάλη μας χαρά που είστε σήμερα στην παρέα μας. Η Κύπρος σας αγαπάει, θέλω να ξέρω. Υπέροχο χώρο που μου έχει δείξει. Α, στο Μαυρίκιο Σεντιλάιρα, All Day Art School. Τι άλλο, σε περιμένουμε. Σε περιμένουμε όποτε θες, με μεγάλη χαρά. Πότε θα έρθετε, νομίζω άμεσα. 6 του μήνα θα έρθω στο Αμφιθέατρο Τυφλών. Με τον Δημήτρη τον Κίκλη μαζί. Την παράσταση αυτή με έχει καλέσει ένας πολύ παλιός φίλος, ο Ξενοφώντας Ιωαννίδης. Mm-hmm. Θα τραγουδήσει και η αδερφή του. Θα είναι έτσι μια φιλική υπόθεση. Και έχουμε ετοιμάσει πάρα πολύ ωραίο πρόγραμμα. Βέβαια, πιο ωραίο πρόγραμμα από όλα κάνω όταν έρχομαι με το Μαυρίκιο εκεί. Αλλά έχω πάρει πολλά στοιχεία, πολλά τραγούδια που μου έχει δώσει κατά διαστήματα στα προγράμματα, τα οποία τα έχω εντάξει και κάθε φορά που τα λέω, λέω αυτό μου είπε ο Μαυρίκιος ότι μου πάει. Τα άλλα εν τω μεταξύ, ξέρετε τώρα, έχω λάβει ένα μήνυμα τις προηγούμενες μέρες, κυρία Αργυράκη, που με ρωτούσαν για αυτή τη συναυλία σας και να δώσουμε περισσότερες πληροφορίες στον κόσμο για τις 16 που θα έρθετε. Ναι, 16 του μήνα, σας είπα τους ανθρώπους, τα έχω μαζί μου τον Δημήτρη τον Κίκλη. Και το υπόλοιπο θα ήθελα να το απολαύσουν και να το αφήσω για έκπληξη. Η ίδια είμαι συγκινημένη που για άλλη μια φορά έρχομαι στην Κύπρο, στη Λευκοσία. Στις 8.30 ώρα ξεκινάει η παράσταση. Θα είναι μια παράσταση με πολλά ιδιαίτερα χρώματα και πολλές εκπλήξεις. Να σας πω ότι με τον Ξενοφώντα είχα τραγουδήσει ένα πολύ όμορφο θρησκευτικό τραγούδι πριν πάρα πολλά χρόνια, το οποίο θα το τραγουδήσουμε και τώρα, μετά από πάρα πολλά χρόνια. Το τι απήχηση θα έχει, αυτό έχω την αγωνία μου, αλλά και δεν την έχω την ίδια στιγμή, διότι η Κύπρος, όσες φορές έχω έρθει, με έχει αγκαλιάσει τόσο πολύ, βρε παιδιά. Μα νιώθω και εσείς... Κύπρια, μα το Θεό, ώρες λέω, ρε μήπως ήμουνα, πώς έχω τίποτα από παππούδες, από Κύπρο. Μα Κύπρος, Ελλάδα, κυρία Αργυράκη, είμαστε ένα ούτως ή άλλως. Πάντως είναι απίστευτο αυτό που έχετε με το κοινό, με τους θεατές, κάθε φορά, σε κάθε σας συναυλία, αυτή η αμεσότητα, έτσι, αυτή η χημεία που υπάρχει με τον κόσμο από κάτω και η αγάπη αυτή που παίρνετε από το κοινό, είναι κάτι... Πολύ όμορφο. Ναι, είναι κάτι το οποίο πραγματικά δεν πληρώνεται και δεν αναπληρώνεται με τίποτα. Είναι μια ζεστή χημεία, ένα μαγικό συναίσθημα το οποίο το ζω, να πω κι εγώ, 50 χρόνια. Oh. 50 χρόνια στο τραγούδι. Μισός αιώνας είναι αυτός. Το ζω 50 χρόνια. Να σας πω και την άλλη ιδιότητα τώρα, ότι ετοιμάζομαι να πάω υποψήφια. Δεν ξέρω αν σας τα έχει πει ο Μαυρίκιος. Βέβαια. Υποψήφια περιφερειακή σύμβουλος. Με τον Νίκο το Χαρδαλιά. Βεβαίως. Και έχω και εκεί πολλά τρεξίματα, γιατί η τελειομανία με κάνει όταν ασχολούμαι με κάτι, και αυτό το ξέρει ο Μαυρίκιος, να μπαίνω σε πολλές λεπτομέρειες προκειμένου να έχει ένα καλό αποτέλεσμα. Και η κάθε δουλειά για να πετύχει θέλει να είσαι από πάνω της και να μην υπολογίζεις τη μέρα και τη νύχτα. Μπέση μου, είμαστε απόλυτα σίγουροι για την εκλογή σου, γιατί παιδιά η Μπέση, επειδή την έχω ζήσει σε πάρα πολλές στιγμές, θα σας πω ότι είναι πάντα παρούσα στα κοινά, να βοηθήσει, μπράβο, να κάνει φιλανθρωπικές συναυλίες, να μιλήσει, να εισηγηθεί, έχει πάντα φοβερές ιδέες. Είναι 100 χρόνια μπροστά από την εποχή της και πραγματικά είμαι πάρα πολύ χαρούμενος, νιώθω ευγνώμων που τη γνώρισα, που με εμπιστεύτηκε και ως μαέστρο πολλές φορές στα προγράμματά της. Έχουμε περάσει μαγικές στιγμές, νομίζω, Μπέση μου.
Σε έχω αποθυμίσει, Μαυρίκη. Πότε θα έρθει στην Ελλάδα? Αχ, να, τα αρχίσαμε. Αυτά μου λες. Προς το παρόν είναι στην Κύπρο, κύριε Αργυράκη. Εδώ στο Έλα να δεις, δεν έχουμε πάει πουθενά. Τα κορίτσια εδώ με έχουν δέσει. Διεκδικούμε και στην Ελλάδα. Γιατί έφυγες και έμεινες εκεί? Θες να απαντήσεις? Να, τα αρχίσαμε. Πάει. Πάντα. Έχω μπλέξει με το Έλα να δεις. Κυρία Αργυράκη, εμείς να σας ευχηθούμε κάθε καλό και σε αυτό το νέο βήμα. Είμαστε σίγουροι για την επιτυχία και την εξέλιξή σας. Θέλω λίγο να μας πείτε πώς ήταν το καλοκαίρι. Έτσι, προέκυψε και ένα ατύχημα έτσι, που ανησύχησε λίγο τον κόσμο, γιατί θυμάμαι τα λέγαμε και εδώ στην εκπομπή πριν ολοκληρωθεί η σεζόν. Όλα καλά με την υγεία σας? Ακόμα δεν μπορώ να πω ότι είμαι εντελώς καλά. Κάτι ζαλαδίτσες τις έχω. Και όταν κοιτιέμαι στον καθρέφτη, μία γραμμούλα την έχω εδώ. Αλλά αυτή η γραμμούλα ήταν λίγο μπροστά στο... μπροστά σε αυτό που μου συνέβη, θα μπορούσα να είχα μείνει εκεί τώρα. Θα μπορούσα να είχα μείνει παράλυτη. Το ότι είμαι καλά και ότι έχω τη γραμμούλα, αυτή η γραμμούλα είναι η γραμμούλα του restart της ζωής μου. Γιατί θα μπορούσα, όπως είπα πριν και δεν θέλω να επαναλάβω, ήταν πολύ δύσκολη στιγμή για μένα, πολύ ατυχή στιγμή. Το ξεπεράσαμε και όταν πρωτοανέβηκα στη σκηνή μετά από την... Αυτό που μου συνέβη και αυτό έγινε πολύ γρήγορα, Μαυρίκη. Όντως έχεις δίκιο που μιλήσαμε και μου λες, καλά βρε Μπέση, τι έγινε, πότε πρόλαβες, της λέει, για νερό ανάρρωσες. Πότε λέει πρόλαβες. Είχα μεγάλη αγωνία την πρώτη φορά, αλλά επειδή ήθελα να ξεπεράσω το φόβο μου ότι πρέπει να συνεχίσω να είμαι έτσι ζωντανή, γιατί είναι το χαρακτήρα μου, δεν μπορείς να με περιορίσει εμένα. Δούλευα σε ένα θέατρο αμφιθεατρικό και πήγα απέναντι και ανέβηκα στην τελευταία κερκίδα πάλι, όπου οι φίλες μου τρέχανε από πίσω μου σε ένα φιλί. Αλλά εγώ ανέβηκα. Πίστε, απίστευτο. Παιδιά, εγώ όταν είδα το ατύχημα, ήξερα ακριβώς πώς συνέβη, επειδή την έχω ζήσει πολλές φορές που τις παίζω πίσω. Ναι. Πάντα θέλει να είναι κοντά στον κόσμο, να εισπράττει αυτή την ενέργεια, να είναι. Και πήγε προφανώς εκεί μπροστά, από ό,τι κατάλαβα, Μπέση μου, για να είσαι στον κόσμο και λίγο στο. Μόνιτορ. Δεν περίμενα τα μόνιτορ να είναι από τη μια στην άλλη. Την ώρα που τραγουδούσα, σκεφτόμουν ότι τα μόνιτορ είναι στη μέση. Ήταν άτυχη στιγμή. Από τη μια στην άλλη. Ήμουνα στην άκρη και δεν το υπολόγισα. Ξεχάστηκα. Δεν πειράζει. Φτάνει που πήγαν όλα καλά. Πάντως ανησύχησε αρκετά ο κόσμος. Θυμάμαι έντονα και τις αναρτήσεις έτσι και τα βίντεο που ανέβαζε και η κόρη σας, η Ευελίνα, έτσι για να ενημερώνεται και ο κόσμος. Γιατί ανησυχήσαμε πραγματικά. Ευτυχώς όμως όλα καλά. Είναι όλα καλά. Όλα καλά είναι. Τώρα έχουμε με περιοδία μπροστά, θα έχω κάποιες εμφανίσεις παράλληλα με το προεκλογικό και θέλω να ευχηθώ σε όλους καλό φθινόπωρο, καλή επιτυχία στην καινούργια προσπάθεια του Μαυρίκη, που δεν είναι καθόλου προσπάθεια, γιατί ο Μαυρίκιος είναι γεννημένος για ό,τι αποφασίσει να κάνει και δεν το διαπραγματεύεται να αποτύχει και ούτε θα αποτύχει, παρά μόνο θα πηγαίνει μπροστά αυτό το παιδί, το αξίζουν πολλά. Μιλάω και συγκινούμε αυτή τη στιγμή, γιατί τον βλέπω σαν παιδί μου το Μαυρίκη. Μα και αυτό συγκινήθηκε, κυρία Αργυράκη. Να με πεθάνουν φέτος όλοι, όλοι αυτοί οι άνθρωποι που γνώρισε στην Ελλάδα, όταν μιλάνε με μένα με αυτά τα λόγια, δεν μπορώ να το διαχειριστώ. Αυτό λέει πάρα πολύ. Πες μου τι κάνει το Ευελινάκι μου. Εκπομπή σας. Ευχαριστούμε. Όλη την παρέα τα καλύτερα. Είσαστε κουκλιά και η ζωή είναι μπροστά σας. Σας εύχομαι ό,τι έχετε στο μυαλό σας και ό,τι ονειρεύεστε να γίνει πραγματικότητα. Εγώ θέλω να ρωτήσω, μιας και μιλάμε τώρα και να σας ευχαριστήσω για τα πολύ όμορφά σας λόγια. Κυρία Αργυράκη, με την κόρη σας τηλεοπτικά θα σας δούμε κάποτε? Είμαι σίγουρη ότι έχετε δεχθεί προτάσεις έτσι, να κάνετε κάτι μαζί τηλεοπτικά. Δεν θα το κάνατε εσείς? Δεν έχει ακόμα ο άνθρωπος που θα σκεφτεί. Ρε εσύ, αυτό μάνα και κόρη είναι πολύ ωραία να συμβαίνει και να πάνε. Θα έρθουμε στην Κύπρο, μου φαίνεται, να το κάνουμε. Εδώ. Κόπιασε. Η κυρία Αργυράκη είναι ανοιχτή σε προτάσεις πάντως. Το Ευελινάκι, πες πόσα κιλά έχασε η Ευελίνα. Είναι πολύ ευχαριστημένη για αυτό που κάνει. Είναι με την Αταλία Γερμανού που είναι πολύ σπουδαία και μαθαίνει πολλά από την Αταλία. Είναι ένα εύστροφο πλάσμα. Ένα πλάσμα το οποίο έχει μια εφράδια λόγου τρομερή. Με μια φωνάρα που εγώ θα έλεγα, γιατί δεν είναι τραγουδίστρια, αλλά είναι πανελίστρια. Είναι όμως και YouTuber, έχει 160.000 viewers. Και πάρα πολύ, Μπέση μου, μπράβο της.
Πάρα πολύ. Τον τελευταίο καιρό πάει πάρα πολύ καλά και με αυτό. Ναι, όντως είναι ένα κομμάτι που το ξέχασα ότι έχει τελειώσει και τη δραματική σχολή και μου το θύμισε ο Μαυρίκιος. Ναι. Οπότε είμαι και ηθοποιός, όντως. Μου διαλέξατε πολύ ωραίες φωτογραφίες. Εδώ είναι ο Άγγελος. Ο γιος. Εδώ είναι ο γιος. Εν τω μεταξύ. Βρίσκεται στην Ελλάδα. Mm-hmm. Είναι εκπληκτικό σεφ. Σεφ είναι. Ναι, σεφ. Και έχει χρόνια στην Ελβετία. Τώρα έχει έρθει στην Ελλάδα, έχει αποθυμίσει την πατρίδα του και συζητάμε μήπως μείνει εδώ. Mm. Και είναι κάτι που το θέλουμε φυσικά και εμείς οι γονείς. Βέβαια. Όσο τίποτα. Γιατί ήταν, είναι και πολλά τα χρόνια που απουσιάζει. Πολλά. Κάπου διάβαζα και το μεταξύ, πρόσφατα ήρθε και σας έκανε έκπληξη σε μια εκπομπή. Ενώ δεν τον βλέπουμε κάπου, δεν κάνει εμφανίσεις ο γιος σας. Σε σύγκριση με εσάς και την κόρη σας. Όντως, σαν παιδί τον πληρώνατε για να σας... Του λέγατε, παιδί μου, πες μου ένα ρεφρέν και θα σε πληρώσω και δεν το έκανε. Όταν έφτασα σε τέτοιο βαθμό. Απελπισία, για να δω αν και το αγόρι, το παιδί μου έχει ταλέντο στο τραγουδί και δεν μου τραγουδούσε ούτε δυο νότες, είχα φτάσει σε μεγάλη απελπισία. Και λέω, ρε παιδί μου, τι θες να σου δώσω, να σου πληρώσω να μου πεις ένα ρεφρέν. Μεταξύ αστείου και σοβαρού. Εντάξει, ο καθένας στο στοιχείο του είναι εξαιρετικός ενώ στο κομμάτι αυτό, έτσι. Έτσι νομίζω είναι. Ο σύζυγός σας μαγειρεύει εξίσου καλά, είχατε πει τέλεια, έτσι πήρε τα... Τέλεια, τέλεια. έχω φάει φαγητό του γιατρού, είναι κορυφαίος γυναικολόγος, έτσι, ναι, ο ναι, κύριος ναι. Λευτέρης, στην Ελλάδα και μαγειρεύει εξαιρετικά, Μπέση, για πες. Ναι, κάνουν ανταγωνισμό με το γιο μας τώρα που είναι εδώ. Mm. Ποιος θα μπει στην κουζίνα να μαγειρέψει. Κυρία Αργυράκη, αλλά αυτό είναι ένα θέμα τώρα. Ναι, πείτε μας. Α, σε λίγο θα απενεργοποιηθεί, λέει το τηλέφωνο μου. Για να δω. Παναγία μου. Όχι, έχουμε δέκα. Κρατήσου τηλεφωνάκι, κρατήσου. Θέλουμε την Μπέση στον αέρα μας, θέλει θετική ενέργεια. Κυρία Μπέση, θέλω να ρωτήσω εγώ κάτι πριν κλείσουμε. Σκεφτόμουν χτες τι ήθελα να σας ρωτήσω. Με ποιο καλλιτέχνη που έχετε συνεργαστεί θα θέλατε να ξανασυνεργαστείτε? Από τους παλιούς ίσως κυρίως. Αν είχατε τη δυνατότητα με να... Με τον Τόλι του Βοσκόπουλου αν ζούσε. Mm. Mm. Αλήθεια, ε. Ήτανε πιο... θεϊκός συνεργάτης. Mm. Έτσι, Νοιαζόταν πάρα πολύ για το πρόγραμμα και ιδίως για τους νέους. Τους έδινε πρόσωπο να βγουν και να τραγουδήσουν και να τους πει, να τους συμβουλέψει. Δεν θα το ξεχάσω πόσο πολύ μας φρόντιζε τις δύο φορές που έχουμε τύχει να βρεθούμε. Δεν το ξεχνώ. Και θέλω να μας πείτε και την πιο σημαντική στιγμή της καριέρας σας, μέχρι τώρα. Η πιο σημαντική της καριέρας μου και ο μεγαλύτερος άθλος μου, πιστεύω, ήταν όταν μέσα σε 5 μέρες... τραγούδισε ένα γιαπωνέζικο δίσκο. Δηλαδή τραγούδισα στα γιαπωνέζικα. Μου δίναν το βράδυ 2 τραγούδια στα γιαπωνέζικα και την άλλη μέρα πήγαινα στο στούντιο και τα τραγουδούσα. Αφού μου λέγανε περίπου τι σημαίνει το τραγούδι. Τι σημαίνει ο στίχος για να έχω και την μεγάλη γερμηνία. Το σύγχυκο, το σύγχυκο. Γενικότερα, κυρία Αργυράκη, έχετε αμέσως επικοινωνία. Έχουμε επικοινωνία εμείς. Τα μάτια εσείς εδώ. Γενικότερα, αναπολείτε έτσι αυτές τις στιγμές, γιατί είστε μια διαχρονική τραγουδίστρια, θρυλική ας μου επιτραπεί. Έχετε ζήσει απίστευτες στιγμές, απίστευτες συνεργασίες, έχετε κάνει τόσα πολλά πράγματα. Τα χρόνια όμως περνούν, βλέπουμε ότι και η μουσική εξελίσσεται, οι άνθρωποι, η γενιά ολόκληρη. Εσείς αναπολείτε όμως αυτές τις στιγμές, κυρία Αργυράκη, τις συνεργασίες. Αναπολώ και θυμάμαι και όλα τα όμορφα και όλα τα δυσάρεστα που πέρασα. Όπως αυτό που ζούμε τώρα, να βλέπουμε 4 παιδιά να τραγουδούν και να ξέρουμε ότι αυτή τη στιγμή έχουμε μείνει εγώ με τον Πασχάλη. Συγγνώμη, σας στεναχωρώ. Είναι μια εκπομπή που έχει μια καλή διάθεση και με ανοικεί. Αλλά κάποιες φορές, ανάλογα με την εικόνα και επειδή είμαι αυθόρμητη, βλέποντας παράλληλα τώρα τους 4 μας, θέλω να πω ότι δεν πρέπει ποτέ να ξεχάσουμε τον Ρόμπερτ για τις μελωδίες του. Για τον σπουδαίο άνθρωπο και τη Μαριάννα. Είχαμε 2 σοβαρές απώλειες σε αυτό το τραγούδι και ελπίζω να μείνει εκεί.
Είναι ένα τραγούδι, είναι έτσι για να το ελαφρύνουμε το κλίμα. Μπορούμε να καταλάβουμε αυτό που λέτε, γιατί έχουν περάσει και πάρα πολλά χρόνια. Παρ' όλα αυτά, κυρία Αργυράκη, είναι έτσι μια επιτυχία αυτή που πιστεύω ότι αν πήγαινε και φέτος, γιατί έχουν αλλάξει τα δεδομένα τώρα στον διαγωνισμό της Eurovision, πολλά πράγματα. Είναι ένα τραγούδι όμως διαχρονικό, που αν διαγωνιζόταν στο σήμερα, θα τα πήγαινε εξίσου καλά. Γιώργος Χατζηνάσιος, είναι ένα τραγούδι διαχρονικό που ανετότατα μπορούσε και σήμερα να κάνει μεγάλη καριέρα. Έτσι ακριβώς. Ευρηματικότατο. Βλέπετε Eurovision, έτσι παρακολουθείτε αυτό το θεσμό. Είστε φαν. Βέβαια, βέβαια, παρακολουθώ. Γιατί κάθε φορά που παρακολουθώ, θυμάμαι και εγώ τα δικά μου και βλέπω όλες τις εξελίξεις, τις πάλι αρνητικές και θετικές. Γιατί όλα τα πράγματα έχουν και αυτά δύο. Νομίζω ότι είναι σε πολύ καλό δρόμο όμως η Eurovision. Και θέλω και ο Μαυρίκιος να μας πει την άποψή του γι' αυτό. Γιατί πλέον βγαίνουν φωνάρες, ξεφύγει από το πολύ πολύ οπτικό που πάντα θα υπάρχει. Γιατί είναι το παιχνίδι των εντυπώσεων το φεστιβάλ. Οπότε κοιτάνε με διάφορα τεχνάσματα και τρόπους που η τεχνολογία το επιτρέπει πλέον να κάνουν τη διαφορά από τα άλλα τραγούδια. Αλλά τελευταία μας έχουν εκπλήξει και φωνάρες μεγάλες. Ναι, αλλά κυρία Αργυράκη, και συγγνώμη τώρα που θα το κάνω αυτό το σχόλιο, αλλά θα ήθελα και τη δική σας τοποθέτηση. Τούτον το τεσσάρι, έτσι παίρνω και το κυπριακό μου εγώ τώρα, το τεσσάρι της Ελλάδας στην Κύπρο, είναι, εντάξει, τι να λέμε, απαράδεκτο. Δηλαδή, για μένα ήταν αδιανόητο. Ένα τραγούδι τόσο δυνατό. Δεν το χώρεσε το μυαλό μου ποτέ. Δεν το χώρεσε το μυαλό μου και δεν το χωράει ακόμα. Και δεν θα τους το συγχωρήσω ποτέ αυτό που κάνανε. Η αλήθεια δεν θα το συγχωρήσω. Ήταν απαράδεκτο. Μπέση. Από όπου και να το πιάσεις, δικαιολογία δεν έχει. Θα γράψουμε ένα καινούριο τραγούδι να χτυπήσεις μια Eurovision να γίνει χαμός. Θέλεις? Θα ξαναπηγαίνατε. Κράτησε το αυτό που είπες. Έχουμε και μάρτυρες. Έχουμε και μάρτυρες. Είσαι έτοιμη. Περιμένω να έρθεις να μου δώσεις το τραγούδι να βγούμε μαζί να το πούμε. Ωραία. Πρόταση στον αέρα. Να κλείσουμε τη συμφωνία. Ωραία, εδώ, λοιπόν. Μαυρίκια. Εκεί στο Ρίκα ακούνε που πάνε και ψάχνουν κάτι Αυστραλούς πάλι. Ετοιμαστείτε, εδώ έχουμε. Να προσωπήσουμε την Κύπρο. Ορίστε. Πάρα πολύ ωραία ιδέα. Αυτοπροτινόμαστε με την Μπέση Αργυράκη. Εκμεταλλευτείτε μας. Κυρία Αργυρά. Θα είναι ένα τραγούδι που θα μιλάει για μια μαμά με το παιδί της. Έτσι. Γιατί όχι, παιδιά. Τέλειο, τέλειο. Το ψηφίζετε. Αλίμονο. Το ψηφίζετε εδώ στο λεωτό. Να δώσει μόνο μία συμβουλή στα παιδιά, τα νέα που θέλουν να πάνε η Eurovision ή να ακολουθήσουν αυτή την καριέρα. Μία συμβουλή από καρδιάς, κυρία Μπέση. Στα αν νέα παιδιά. Αν το ψάχνει πάρα πολύ, μα πάρα πολύ, είναι καλά αφού πρώτα ρωτήσουν εάν υπάρχει αξία για να γίνει, γιατί είναι κρίμα. Κάποιοι άνθρωποι ξεκινάνε και βασανίζονται και οι ίδιοι, εάν δεν έχουν ταλέντο, και βασανίζουν και τους γύρω τους προσπαθώντας να μπουν στα πράγματα. Αν λοιπόν υπάρχει ταλέντο και μπουν κάπου και μιλήσουν ανθρώπους οι οποίοι γνωρίζουν και τους πούν ότι ναι παιδί μου προχώρα, έχεις ταλέντο, από εκεί και πέρα είναι θέμα πόσο οι ίδιοι το ποθούν αυτό. Και άμα πόσο θα δουλέψουν. Κάτι, ο άνθρωπος είναι μεγάλη δύναμη, μα από εδώ μα από εκεί θα το παλέψουν και θα το πιστεύω ότι θα πάνε καλά. Αλλά να έχουν ταλέντο βρε παιδιά. Έτσι ακριβώς. Ευχαριστούμε, Μπέση μου, για όλα. Σε ευχαριστούμε. Σας αγαπάμε πολύ, κυρία Αργυράκη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια σας. Θα σας δούμε σύντομα στην Κύπρο. Γλυκό φιλάκια. Μια εβδομάδα. Γεια σας. Φιλάκια. Υπέροχη, παιδιά, μοναδική. Και ωραία διάσεση.